Καλησπέρα σας. Είστε στην υβριδική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλφη Μιχαηλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Τέλος γράφτηκε στο σίριαλ με πρωταγωνιστή τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας αποφάσισε ομόφωνα να απορρίψει την έφεσή του και έτσι ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο θα απελαθεί από τη χώρα και δεν θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Australian Open. Είμαι πολύ απογοητευμένος, αλλά σέβομαι την απόφαση, είπε σε δηλώσεις του ο Σέρβος. Στο ποδόσφαιρο ξεκίνησε χθες η 18η αγωνιστική της Super League. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Όφη με 3-0. Στη Ριζούπολη Απόλλωνας και Άρης ήρθαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Στην Λαμία η τοπική ομάδα επιβλήθηκε του Ιωνικού με 2-1. Ενώ στην Τρίπολη ο Αστέρας κέρδισε το Βόλο με 1-0. Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται και σήμερα στις 5 και 4 ΑΕΚ Πανετολικός και στις 7:30 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και ΠΑΣ Γιάννηνα Ατρόμητος. Στην Betson Super League 2 τώρα με ισοπαλίες συνέχισαν στη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός Β και ο Παναθηναϊκός Β. Στο μπάσκετ και στο NBA, παρά τους 30 πόντους που πέτυχε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, οι Bucks γνώρισαν την ήττα στο Milwaukee από τους Raptors με 103-96. Νέο σοβαρό θέμα προέκυψε στην ΑΕΚ, καθώς ο Μπράιαν Αγκόλα αντιμετωπίζει πρόβλημα με την καρδιά του και θα μείνει για άγνωστο χρονικό διάστημα εκτός δράσης. Στην σκοποβολή χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν η Άννα Κορακάκη και ο αδελφός της Διονύσης στα 10 μέτρα πιστόλι του μεικτού ομαδικού στο Grand Prix της Σλοβενίας. Πάμε τώρα να δούμε τα παιχνίδια που ξεχωρίσαμε από το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα των ξένων πρωταθλημάτων με έμφαση στην Premier League αλλά και στον τελικό του Super Cup Ισπανίας. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα, μία προσφορά της Betson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής.